Razer, το αυστραλιανό σύστημα που μετατρέπει βόμβες σε όπλα καταστροφής. Η αμυντική εταιρεία Buy Systems Australia, λοιπόν, αποκάλυψε μία ιδέα ενός kit έξυπνου πυρομαχικού που μετατρέπει μία μη κατευθυνόμενη βόμβα εναέριας εκτόξευσης σε όπλο ακριβίας. Το σύστημα Razer αποτελείται από ένα kit attractum με πτερύγια, ενώ είναι εξοπλισμένο με σύστημα ελέγχου πλοήγησης και καθοδήγησης GPS INS. Το kit ακριβίας επιτρέπει σε ένα πυρομαχικό που εκτελεί ελεύθερη πτώση να αιωρηθεί, αυξάνοντας έτσι το βεληνικές του. Το σύστημα είναι συμβατό με τυπικά μη κατευθυνόμενα πυρομαχικά βάρους μεταξύ 40 και 50 κιλών και σκοπεύεται για χρήση από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και αεροσκάφη περιστρεφόμενων πτερύγων. Η εταιρεία ανέφερε πως το εν λόγω σύστημα θα καλύψει το κενό μεταξύ οικονομικών όπλων επίγειας εκτόξευσης μικρού βεληνικούς αυτού του διαμετρήματος και ακριβών οπλικών συστημάτων εναέρειας εκτόξευσης μεγάλου βεληνικούς. Το Razer καλύπτει ένα εμφανές κενό στην αγορά στον τομέα των κυρίαρχων κατευθυνόμενων όπλων. Θα επιτρέψει στις Αυστραλιανές αμυντικές δυνάμεις μας να έχουν εύκολη πρόσβαση σε πυρομαχικά παγκόσμιας κλάσης ακριβώς εδώ στην Αυστραλία, δήλωσε ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της εταιρείας, Ben Hudson. Η ανάπτυξη του συστήματος Razer αναμένεται να χρειαστεί αρκετούς μήνες για να ολοκληρωθεί, συμπεριλαμβανομένης μιας περίοδου απόκτησης και δοκιμής υλισμικού, λογισμικού, μηχανικών υποσυστημάτων και άλλων στοιχείων αυτού του συστήματος. Η εταιρεία πάντως ελπίζει να πουλήσει αυτό το πρωτοποριακό σύστημα στην Αυστραλία και σε διεθνείς πελάτες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Σουηδία, την Ολλανδία και την Νορβηγία. Το σύστημα Razer της εταιρείας μας μπορεί να καλύψει επίγουσες τοπικές και ξένες απαιτήσεις για μια λύση στον τομέα των κορυφαίων πυρομαχικών χαμηλού κόστους που μπορούν να παραταχθούν από τον αέρα. Μπορεί να παραδώσει ισχυρές αλλά οικονομικές δυνατότητες βομβαρδισμού στο πεδίο της μάχης για χρήστες σε όλο τον κόσμο, πρόσθεσε ο Hudson της Buy System Australia. Αν και η συγκεκριμένη ιδέα των Αυστραλών είναι πρωτοποριακή, όπως αναφέραμε παραπάνω, δεν είναι κάτι που η αμυντική αγορά βλέπει για πρώτη φορά παγκοσμίως. Ένα από τα πρώτα τέτοια kit, το οποίο ονομάζεται GDAME, είχε ξεκινήσει λειτουργία το 1997 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρητικά, είναι αρκετά παρόμοιο με το νέο Razer, αφού και αυτό στόχο έχει να μετατρέπει μη κατευθυνόμενες βόμβες σε όπλα υψηλής ακριβίας παντός καιρού. Αν και τεχνικά υπάρχουν διαφορές, η βάση είναι η ίδια. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.